Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Η διάνοιξη των οδοφραγμάτων επί τη πράσινη γραμμή είναι πλέον γεγονό. Ένα γεγονό που αυξάνει τι προσδοκίε για επίτευξη μια συνολική λύση του Κυπριακού. Πολλοί είναι οι πολίτε οι οποίοι έσπευσαν από το πρωί να διασχίσουν την γραμμή, ώστε να καταλήξουν στα κατεχόμενα και να αντικρίσουν και πάλι τι ιδιοκτησίε του. Η είσοδο στα κατεχόμενα απαιτεί τη χρήση διαβατηρίου και την υπογραφή βίζα. Στο σημείο αυτό, α συνδεθούμε. Πιες παππού. Τι είσαι. Τίποτα, πάμε. Και να υπογράψω βίζα για να πάω σπίτι μου. Ελάτε, εστιάσουν, σε κίμψαν. Hello, do you understand me? Yes, who are you? May we come in? Do I know you? No, sorry, we are both Andreas, my grandson. May we come in? Just a second. Ακόμη και η πείνα και εσύ. Λίζ, take a seat. Ανδρέα. I wouldn't have let you in, but... Please, can you show me the kitchen? Yes. Μάζεψε το διαπαγέτητο. Θα πάω μέρος ορεινός στο σπίτι του φίλου μου τον Νίκο στην Πάφο. Και εκεί θα σας αφήσω και θα στρατευτώ μαζί με εκείνον. Πού θα πας? Θα πάμε και φύγεις. Κάποια μέρα θα καταλάβεις ότι πρέπει να πάω. Και εσύ σήκω για το παιδί. Μην πας. Πρέπει. Θέλω να βλέπω τον μπαμπά. Με τις φωτογραφίες ασχολούμαστε τώρα. Θα ξαναγυρίσουμε.
Coffee? Τι, yes, yes, thank you. Please, remind me of your name. Andreas. Believe me, I know who you are. I knew that this day would come sometime in the future. I was born here, and from the very first moment, I knew it. I never thought I would visit my house alive again. Why not earlier? It took you more or less a year. It's not that easy. If it was not for this little guy, I would have never returned. My son, his father, was 14 when we left. He came here too, but he never rang the bell. It was his chair that I sat on in the kitchen. He couldn't. Well, it's not only that. These are all yours. Νίκο, πήγαινε για την έπαρση. It's time we left. Αφού το σπίτι είναι δικό μας, γιατί φύγαμε?